Πάμε σε μια εξωτική σύνδεση. Συναντάμε την κυρία Ειρήνη Κουρούπη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που παρακολουθούμε. Αυτή την εξωτική, θα πω εγώ, σύνδεση. Καλησπέρα σας. Να σας καλησπερίσω. Να σας καλησπερίσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την συζήτηση. Να μας κατατοπίσετε λίγο. Ο Μαυρίκιος, θα πω εγώ, ακριβώς, ο Μαυρίκιος θα πω εγώ, από ό,τι έχω μάθει, έχω διαβάσει τις τελευταίες ώρες, έχει ηφαιστειακή προέλευση και βρίσκεται ανατολικά της Μαδαγασκάρης. Ναι. Για να μας πείτε περισσότερα εσείς. Ναι, και βρίσκεται, είναι το αρχιπέλαγος Μασκαρένι που λέγονται, και είναι τρία νησιά βασικά, είναι ο Μαυρίκιος, που είναι αυτόνομο κράτος, και κοντά στο Μαυρίκιο βρίσκεται η Ρεουνιόν, που είναι γαλλική νομαρχία, γύρω στα 200 χιλιόμετρα. Και οι Ροντρίγκες, που ανήκουν στον Μαυρίκιο. Είναι στον Ινδικό ωκεανό, σωστά? Ακριβώς. Πολύ σωστά, και είμαστε ακριβώς, όπως είπατε, ανατολικά της Μαδαγασκάρης. Είναι ένα σύμπλεγμα νησιών. Μάλιστα. Ένα σύμπλεγμα νησιών. Ναι. Ωραία. Και μία Ελληνίδα τώρα. Και εδώ είναι το περίεργο. Πώς βρέθηκε στο Μαυρίκιο, στο εξωτικό αυτό νησί, και μας κάνει την τιμή και τα λέμε και μέσα από την Κρήτη TV σήμερα? Ναι, βρέθηκα, γι' αυτό την ανέφερα και τη Ρεουνιόν, που είναι γαλλική νομαρχία, διότι όταν έφυγα από την Ελλάδα, πήγα για σπουδές στη Γαλλία, και από τη Γαλλία βρέθηκα στην γαλλική νομαρχία που είναι η Ρεουνιόν, που είναι κοντά στο Μαυρίκιο. Και από τη Ρεουνιόν βρέθηκα στο Μαυρίκιο, αν θέλετε, το 2004, για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Είστε δηλαδή 17 χρόνια. Ναι, 17 χρόνια στο Μαυρίκιο. Και στον Ινδικό ωκεανό είμαι πιο πολλά, διότι πήγα στη Ρεουνιόν το 1998. Στον πρόλογό μου είπα ότι είναι ένα εξωτικό νησί. Μάλιστα. Είναι όντως ένα εξωτικό νησί, όπως έχουμε στο νου μας εμείς τον όρο εξωτικό? Ναι, ναι, ειδικά ο Μαυρίκιος, γιατί έχει τις εξωτικές παραλίες, όπως μπορούμε να το φανταστούμε, ναι. Την Άμμο, την καταπληκτική, κοραλιογενής. Τι άλλο να πω, τον καλό τον καιρό, συνέχεια, βέβαια τώρα λιγάκι ψιλοβρέχει, αλλά κλίμα, όπως βλέπετε... είναι τροπικό. Ναι, είναι τροπικό. Έχουμε δύο εποχές, έτσι λένε. Το χειμώνα και το καλοκαίρι. Ο χειμώνας, η θάλασσα, να σας πω, είναι πιο ζεστή από ό,τι σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Η εξωτερική βέβαια θερμοκρασία το χειμώνα είναι γύρω στους 24 με 25 βαθμούς πάνω στη θάλασσα. Χειμώνας παύλα άνοιξη, λοιπόν, με τα δεδομένα της χώρας. Ναι, μπράβο. Ναι. Γι' αυτό το ανέφερα, ότι έτσι λένε εδώ πέρα χειμώνα. Η νοοτροπία εκεί των μόνιμων κατοίκων και κοινά χαρακτηριστικά με την αντίστοιχη των Ελλήνων, τι έχετε εντοπίσει? Όχι, είναι πολύ διαφορετικά. Πάρα πολύ διαφορετικά. Τι να σας πω. Έτσι, για να κάνω κάποια... Να είμαι γρήγορη, ας πούμε, οι πιο πολλοί μου φίλοι, παρότι ο άντρας μου είναι ντόπιος, οι σχέσεις είναι λίγο δύσκολες, γιατί είμαστε πολύ διαφορετικοί, όχι και ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι, πώς να σας το πω, είμαστε στους αντίποδες, και όντως από πλευράς ντόπιων, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετικοί. Α, είναι πολύ διαφορετικοί. Σας θυμίζει κάτι εκεί η περιοχή, μυρίζει κάπου Ελλάδα? Υπάρχει κάτι το οποίο... Η παραλία, ίστως. Κοιτάξτε, να σας πω τι υπάρχει. Εμένα αυτό που μου άρεσε, και βασικά ήρθα στο Μαυρίκιο, για να κάνω, ας πούμε, και με την Ελλάδα που μου λέτε, ήταν η θάλασσα. Όχι η θάλασσα σαν παραλία, γιατί είναι πολύ διαφορετικές, αλλά θάλασσα... ήμουνα καταβήτρια, είχαμε καταβητικό κέντρο, και αυτό που με τράβηξε βασικά ήταν η θάλασσα. Αυτό ήταν, η κατάβηξη. Αυτό μονάχα μπορώ να βρω με την Ελλάδα. Οπότε η κυρία Κουρούπη τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, τις ονειρεύεται και τις φαντάζεται στο Μαυρίκιο? Κοιτάξτε, εγώ από το 2004 που είμαι, δεν ξέρω, ίσως μείνω. Γιατί έχω φτιάξει ορισμένα πράγματα. Εγώ που είμαι, είναι ένα ξενοδοχείο, διαμερίσματα που έχουμε φτιάξει με τον άντρα μου. Είναι όταν έχουμε δημιουργήσει κάποια πράγματα και έχουμε πει ότι κάτι θα κάνουμε, μετά είναι πολύ δύσκολο να τα αφήσουμε έτσι. Βέβαια δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια, κανείς δεν το ξέρει. Στην Ελλάδα την επισκέπτεστε?
Ναι, βέβαια. Δύο φορές το χρόνο, οπωσδήποτε. Δύο μήνες το καλοκαίρι. Και μάλιστα είναι η περίοδος που έρχομαι. Μιλούσατε για τα χιόνια, γιατί έρχομαι για τα χιόνια. Ναι. Έρχομαι, έχουμε διακοπές στο γαλλικό σχολείο, γιατί δουλεύω στο γαλλικό σχολείο τώρα. Και έχουμε διακοπές δύο εβδομάδες το Φεβρουάριο και κανονικά θα ερχόμουν στην Ελλάδα αυτή την Παρασκευή. Οπότε δεν θα έλθετε. Όχι, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Για να σας ρωτήσω, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω εκεί στο Μαυρίκιο, στο εξωτικό αυτό νησί, με την πανδημία και τον κορονοϊό, τι συνθήκες επικρατούν? Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε κορονοϊό. Από τον Μάιο δεν είχαμε κορονοϊός, δεν υπάρχει, αν θέλετε, στην κοινότητα που λέμε. Έχουμε πάρα πολλά αυστηρά μέτρα. Όπως λέγατε, άκουγα για την Αγγλία, τα μέτρα που παίρνουν στην Αγγλία, εμείς τα έχουμε εδώ πέρα, τα είχαμε συνεχώς. Δηλαδή, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κάποιος που έρχεται με το αεροπλάνο, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έξω. Έχει καραντίνα σε ναυτικείο, 14 μέρες, τεστ και όλα αυτά, για οποιονδήποτε. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε πια κορονοϊό. Δεν υπάρχει στην κοινότητα κορονοϊός. Υπάρχει κορονοϊός στις καραντίνες ή στο νοσοκομείο, γιατί τους βάζουν, αλλά δεν υπάρχει κορονοϊό στην κοινότητα. Μάλιστα. Ζούμε κανονικά δηλαδή. Στο νησί ζούμε κανονικά. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε τώρα, γιατί έχετε ένα ωραίο μπακ από πίσω, το φόντο είναι πολύ ναι, όμορφο. Ναι, το έχω πάρει. Είναι απέλητο κήπος μου, ο κήπος μας, η πισίνα και τα διαμερίσματα που νοικιάζουμε. Βέβαια τώρα είμαστε στο 10%, που να φανταστείτε κανονικά τέτοια εποχή είναι σαν τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Είναι 100% όλα γεμάτα. Είστε 10%, υπάρχει... 10% μου είπατε. Ναι, 10%, 10%. Κρατήσεις. Ναι, έχω ένα 10% που δεν είναι τουρίστες. Είναι απλά, αν θέλετε, κάποια ζευγάρια που η κοπέλα, ας πούμε, μπορεί να είναι Γαλλίδα και ο σύντροφος Μαυρικιανός και έχουν έρθει ένα-δύο μήνες να μείνουν εδώ πέρα. Πόσες ώρες, έτσι, δηλαδή. Πόσες ώρες διαφορά έχουμε? Έχουμε λίγες, δύο ώρες έχουμε και σε λίγο θα έχουμε μία ώρα μετά το μάθημα. Μία ώρα λοιπόν, οπότε να δεσμευθούμε, θα είναι χαρά και τιμή να σας φιλοξενήσουμε ξανά τηλεοπτικά όσο ανοίγει και ο καιρός. Και θα έχουμε τη δυνατότητα. Σε εμάς, βέβαια, σε εμάς. Να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και να μας ξεναγήσετε, να πάμε έτσι κάπου εκτός σπιτιού, θα είναι χαρά μας. Ναι, βέβαια, αν είναι την ημέρα, βέβαια πρέπει να πούμε την ώρα, γιατί εμείς είμαστε, ξέρετε, πιο μετά και σας ανοίγει ο καιρός, αλλά μας κλείνει ο καιρός. Δηλαδή, θα το βρούμε, βράδυ, θα το προσπαθήσουμε. Θα το βρούμε, βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την εξωτική, τη διαφορετική σύνδεση που πραγματοποιήσαμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ την Κρήτη και όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μήνυμα, δεν ξέρω, εκεί διάλεκτος, η γλώσσα. Α, ναι, έχουν τα. Ναι, η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Α, αγγλικά. Ξέρετε, είναι στη λίγο ναι, αγγλικά, αλλά έχουν κάποια διάλεκτο που λέτε, είναι τα κρεολικά που μιλάνε οι τόποι. Ποια μιλάνε, ποια είναι διάλεκτος? Κρεολικά λέγεται. Α. Είναι από γαλλική ρίζα, κρεολικά. Πολλά νησιά στον κόσμο έχουν κάποια κρεολικά. Την γνωρίζετε, σίγουρα την γνωρίζετε και μιλάτε, έτσι δεν είναι? Έτσι γκίτ. Να μας στείλετε ένα μήνυμα λοιπόν σε αυτή τη διάλεκτο στην Κρήτη TV και εδώ στην εκπομπή μας, στο Κρήτη Σήμερα. Και να κάνετε και τη μετάφραση. Να κάνετε και τη μετάφραση. Να καταλάβουμε. Moi contente la Crète. Μετάφραση, αγαπάω πολύ την Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, τα χαιρετίσματά μας. Ευχαριστώ να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.